Κυρίες και κύριοι, ο ένας, ο μοναδικός, ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο ακαταμάχητος, ο φοβερός τρομερός, ο... Ο! Γρηγόρη, πάντα έρχομαι 2 ώρες νωρίτερα γιατί κερνάτε καφέδες και νεράκια και γλιτώνω 17 ευρώ κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Να σε καλά, είναι τέλεια. Είδατε, έχετε και μαγειρευτά. Σας ενοχλεί να κάτσω μετά την εκπομπή. Μπιφτέκια με πατάτες έχει και κουρκουμά. Κάνει καλό στην καρδιά. Ανεβαίνω. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Όποιον κι αν ρωτήσεις γι' αυτόν, θα σου πει. Καλώς. Καλώς. Όποιος τον έχει δει στο διαδίκτυο να δίνει ρεσιτάλ γέλιου, θα σου πει. Καλώς. Καλώς. Όποιος τον έχει παρακολουθήσει ζωντανά στις πολύ πετυχημένες παραστάσεις του, θα σου πει ότι είναι κάτι παραπάνω από απλά. Καλώς. Καλώς. Γιατί ό,τι κάνει, το κάνει με φάνταστο χιούμορ και ξεκαρδιστικό τρόπο. Σε ενοχλεί επειδή κάνω μία έρευνα. Όσο βλέπεις το έργο, εγώ να βλέπω εσένα, είναι η τεθλασμένη οπτική. Αφού πάντα τα λέει χήμα και τσουβελάτα. Χειρότερη αυτοκίνητα, μαμά! Αυτοκίνητα, μάνα σου! Πού είναι η μάνα μου! Μου την κρύβετε! Οπότε, τι best of και κουραφέξαλα, ο ίδιος είναι best of από μόνος του. Θέλει να μου πάρει τα μέτρια! Να με βάλει στο φέρετε! Ας υποδεχτούμε τον Αλέξανδρο Τσουβέλα! Συγγνώμη, νόμιζες ότι θα σε φιλήσω στο στόμα, γιατί σταμάτησες έτσι από την αρχή. Εντάξει, μπορεί να ήθελα να κάνουμε κάτι παραπάνω σε νούμερα και τέτοια. Φίλε μου, ναι, δεν ξέρω, θέλεις να το κάνουμε. Όχι σήμερα. Εγώ θα το κάνω σήμερα μαζί σου. Εντάξει, έλα. Κάτσε. Δεν μπορώ να το κάνω έτσι χήμα, δεν είμαστε ηθοποιοί. Πρέπει να υπάρξει κάτι ερωτικό για να φιληθούμε στο στόμα. Έλα πιο κοντά. Γρηγόρη, έρχομαι πολλά χρόνια εδώ. Θα με αφήσεις να ξεκινήσω πρώτος εγώ? Πάρε πρωτοβουλία. Θυμάσαι όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο ραδιοφωνικά, τότε στις δύσκολες εποχές μας. Ναι. Και σου έλεγα, μη φοβάσαι αγόρι μου, θα πάνε όλα καλά. Σου είπα, αν έχεις και 100 ευρώ. Δεν είχα. Αλλά είδες πήγαν όλα καλά. Θυμάσαι πόσο θετική ενέργεια σου έδωσε? Μου έδωσες απεριόριστη θετική ενέργεια, αλλά όχι το 100 ευρώ. Να επιτρέψεις να κάνω κάτι. Κάνω. Αν σε πάντα γένεια σου μόνο, συγγνώμη λίγο. Σαν διαδήλωση συνταξιούχων είναι. Έχεις μαλακό γένεια. Είμαι μαλακός γενικά. Αλέξανδρε, συγγνώμη. Δεν μπορώ να σε φιλήσω αυτή τη στιγμή. Όχι, σου είπα άλλη φορά. Και να σου πω και να είμαι ξυρισμένο. Όχι αυτό. Απορρίσκω με φιλάνε. Όχι. Όχι, φίλε. Αλλά ξέρω. Ξέρω ότι πραγματικά. Ρε φίλε, πώς το κάνουν οι ηθοποιοί αυτό και φιλιούνται? Εσύ ξέρεις τι δεν μπορώ. Που φιλιούνται και μετά κάνουν. Να σου πω ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο μαύρο. Και... Ναι, αλλά ναι. Δεν είναι φοβερό όμως αυτό. Και φιλιούνται παθιασμένα. Ναι. Και άντε να βρεις καμιά τσίχλα εκεί μέσα, δεν μπορείς να το πεις. Τι κάνεις, ρε φίλε. Τρέχω και δεν φτάνω, Γρηγόρη. Ναι, φίλε μου, από εδώ και από εκεί. Αυτό που είπε τώρα την ώρα που σε έπιανα το χέρι, ότι τα δύσκολα χρόνια που ξεκίνησαν. Δεν ξέρω. Όντως είχα πάρει τηλέφωνο, δεν ήταν σενάριο. Και ήμουν απελπισμένος και του λέω: Γρηγόρη, πες μου τι να κάνω. Και μου λέει: Σε παίρνω σε λίγο. Σε ξαναπήρα μετά από μισή ώρα και μου έδωσε συμβουλές. Και... Συμβουλές, ένιωθα. Εντάξει, μου είπε τι πρέπει να κάνω. Γιατί είχε να κάνει με το ραδιόφωνο. Ναι. Εγώ σε θεωρώ και πάρα πολύ ωραίο ραδιοφωνατζή. Λίγο αντιραδιοφωνικό είμαι, αλλά έχει πιάσει. Πάει καλύτερα. Γιατί θεωρείς ότι είσαι αντιραδιοφωνικός? Δεν έχω κανόνες ραδιοφωνικούς να παίξει το, ξέρω εγώ, το κουπλέ, το ρεφρέν, να μιλήσω μετά. Έχω χάσει από θάψει όλους τους καλλιτέχνες. Τέχνες. Πάει ο άλλος. Να πάμε λοιπόν να σου πω ότι η Λιβαδιά ήταν υπέροχη χθες. Το κάνεις επίτηδες αυτό? Όχι, μου βγαίνει έτσι. Είναι η εκδίκησή μου απέναντι σε αυτούς που βγάζουν πολλά λεφτά και είναι έχουν βγάλει εκατομμύρια και είναι πολύ γνωστοί. Σου λέω, θα σε χαπακώσω τώρα. Ναι, αλλά και εδώ ξέρω ότι ο Αλέξανδρος πια είναι ένας άνθρωπος που πάει καλά. Θα πάμε καλά, δηλαδή, εντάξει. Πάμε ότι κάποιος δεν θα πει ότι ο Αλέξανδρος δεν πάει καλά και μίζει θέατρα. Θα σου πει εκατομμυριούχος ο Αλέξανδρος. Το θέμα είναι να κοιμάσαι ήσυχος. Τότε πας καλά. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Άμα κοιμάσαι ήσυχος, τώρα εγώ πάω καλά.
Κοιμάμαι μια χαρά, σαν πουλάκι. Δηλαδή, μου μιλάει σύντροφός μου και να σου πω και κάτι και κυρνάει. Και έχω σβήσει. Καταλαβαίνω. Καταρχάς, έχεις την σύντροφό σου εδώ. Ναι. Και θέλω να σου πω, είναι μια κούκλα. Ναι. Όχι. Μην το περνάς έτσι. Και ένα πλάνο θα μου επιτρέψει κάποια στιγμή να το βγάλουμε. Ναι, βγάλω. Σαν φωτογραφία. Ναι, βγάλω. Μετά το φιλί μας. Μετά το φιλί μας. Θα ήταν εντυπωσιακό. Παρακαλούσα να γίνει. Ναι, πολύ ωραία. Το όνομά της είπαμε είναι. Ευαγγελία. Ευαγγελία, είσαι μια κούκλα. Και φεύγουμε και τελειώνει η εκπομπή. Όχι, ειλικρινά, είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη γυναίκα. Πολύ ντροπαλή. Αυτά, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αυτά. Τελειώνω εδώ την κουβέντα. Είσαστε πολλά χρόνια μαζί. Ναι, είμαστε πάρα πολλά. 10 χρόνια. Περίπου, ναι. Περίπου. Δεν θυμάσαι. Ποτέ οι άντρες δεν θυμούνται. Έτσι είναι ένας άντρας, δεν πρέπει να θυμάται. Δεν θυμάμαι τίποτα, Γρηγόρη, και ας φιληθήκαμε. Εμείς που φιληθήκαμε. Ναι. Μας δάκρυ. Ρε Μπάρμπα! Πού είσαι, ρε άνθρωπε! Εσύ κάνεις, ρε άνθρωπε, τόσο με τα ζώα! Ηλίθιος, άνθρωπε μου, σε ψάχνω μια στέντευξη και σε κάνεις το γαϊδούρι! Ψάχνετε! Ρε, δεν είπα να κάνουμε στέντευξη εδώ πέρα! Κι είστε στο χωράφι το δικό! Ακούω σου πω! Πάρε! Δεν είπαμε να έχουμε στέντευξη σήμερα να κάνουμε! Τελειώσατε! Μια χαλά πάτε! Από εκεί και πέρα σας τελείωσα όλος! Θα κάτσε κάτω να μιλήσουμε! Πάρε κάθομαι πιθανά! Δεν θυμάμαι η καταγωγή σου από πού είναι, Αλεξανδρέ. Καταγωγή μου είναι από την Άρτα. Αρτινός. Ναι, και οι δύο γονείς από το ίδιο χωριό, από τη Μεγαλόχαρη Άρτας. Εκεί μεγαλώνεις. Όχι. Αθήνα γεννήθηκα, αλλά οι δεσμοί μου είναι πολύ έντονοι. Ψηφίζω εκεί. Ακόμα. Ναι, γιατί ζει ο παππούς και η γιαγιά και, μπράβο, και πηγαίνω και μαζεύω πάρα πολύ υλικό σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες για όλα τα θέματα. Για παραστάσεις, για ραδιόφωνο. Έχεις κάνει παράσταση στο χωριό? Έχω κάνει κοντά στην Άρτα. Ναι. Γιατί το χωριό μου δεν έχει μια πλατεία. Έλα, δώσ' πλατεία, βάλε καρέκλες, ναι. Και κάντο. Γιατί βάλε την πλατεία. Θα το κάνουμε. Κάντο, ρε φίλε. Θα το κάνουμε. Πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ. Και αν είμαι και εδώ κοντά στην Αθήνα, θα δω να σε δω. Να έρθει. Θα χαρώ. Πραγματικά κάντο στο χωριό. Γρηγόρη, θυμάσαι, φιληθήκαμε. Θα μας μείνει τώρα αυτό. Και μεγαλώνεις σε ποια γειτονιά στην Αθήνα? Μεγάλωσα στο Περιστέρι Λόφο Αξιωματικών. Εκεί πήγα σχολείο και μετά πήγα στα Λιώσια, σε χειρότερη περιοχή από το Περιστέρι. Και τώρα μάλλον θα πάω Ινόφυτα. Δεν ξέρω, θα πάω ακόμα πιο έξω. Αδέρφια? Ένας αδερφός και μία αδερφή, ο Δημήτρης και η Αριάννα. Μεγαλώνεις σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, άντε να μπείτε στο πανεπιστήμιο. Να πάμε αγγλικά, να πάμε γαλλικά, να πάμε μπάσκετ που θέλαμε εμείς, να σπουδάσουν τα παιδιά. Ο πατέρας μου έλεγε. Πήρε τα αγγλικά ο Αλέξανδρος, θα ψήσουμε. Ο πατέρας μου έψινε, ό,τι και να γινόταν. Έψαχνε μια φωνή. Ναι, δηλαδή. Πήρε το πάλσο αυτό το Μίτσιγκαν, θα ψήσουμε. Θα ψήσουμε. Ναι, τέλει, ναι. Μάλιστα. Έμεινε ο μικρός, θα ψήσουμε, δεν πειράζει. Βρέχει, θα ψήσουμε στο υπόστολο. Μάλιστα, έψαχνε μια φορμή καλή. Για να γλεντήσουμε, ναι. Και μετά, ο πρώτος που θα αντιμετωπίσεις είναι αυτός που θα σου πει πώς θα πιεις το ποτό σου εκεί μέσα. Δηλαδή, όταν ζητήσεις ένα ποτό και βάλεις αναψυκτικό στο whisky, θα πεταχτεί δίπλα ένα σομελιέ της κακιάς ώρας. Δεν ξέρεις τι έκανες εκεί. Τι έκανε, τι έβαλες μέσα, τι έβαλες. Έβαλες αναψυκτικό στο ίσκι, σε ρωτάω. Πρόδωσες την οικογένειά σου και το όνομά μας. Άκου εδώ. Δεν υπάρχει τσίπουρο με γλυκάρισα, μου λέγε ένα τάφρα. Εν τω μεταξύ είχαμε πάει για τη γιορτή του. Τι φάση. Από την αρχή είχες αντιληφθεί ότι με το χιούμορ θα ναι. Ασχοληθείς, δηλαδή θα κάνεις κάτι, σκέφτηκες ας πούμε και να γίνεις και ηθοποιός. Κοίταξε. Γιατί δεν υπήρχε ο ρόλος του stand-up comedian εκείνα τα χρόνια που συνολικά εσύ. Ναι, δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή. Ναι, την επαγγελματική. Την τόσο έντονα επαγγελματική. Το δικό μου το stand-up, επειδή έχει act-out στοιχεία, μπαίνω σε υποκριτική δράση, ας πούμε. Δηλαδή, όταν λέω ότι ένας Ρώσος μπαίνει κάπου, εγώ γίνομαι αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή. Δεν το περιγράφω. Έχω αυτή την τεχνική. Έχω παίξει και σε ρολάκια. Έχω παίξει στον έρωτα του Αντένα. Με Κοραλία Καράντη έκανα το ρόλο του Ναρκωμανή το 2005-2006. Αλήθεια, το λες, ναι, ναι. Το ξέρω. Και είμαι με Βασιλόπουλο, με τον Χρήστο Βασιλόπουλο, στην πλατεία Κλαθμόνος και εγώ έχω κάνει απαγωγή σε ένα παιδί, την Αλεξάνδρα, μαζί με μία συνεργό. Ήσουν καλός. Όχι. Ήμουν, εντάξει. Απλά δεν μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι καλός. Ναι. Έχω αλλεργία. Και θυμάμαι τη σκηνή όπου πάω και του λέω, φιλέ, το παιδί, άμα δεν δώσει λεφτά, δεν πρόκειται ποτέ να σου πω που είναι. Και έρχεται άνθρωπος που. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορώ να το πω τηλεοπτικά. Θα ξαναλύσει λίγο αυτό γιατί το είπες πολύ ωραία. Φιλέ, αν δεν μου δώσεις χρήματα, δεν θα σου πω ποτέ που είναι εδώ, παιδί.
Θα φιληθούμε πάλι. Α, όχι, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι ήρθε άνθρωπος που ήταν υπό επίρρεια στην πλατεία και μου λέει: εσύ ποιος είσαι? Μπήκε στο πλάνο, κανονικά. Σου λέει δικό μου. Ναι, του λέω Αντώνης. Μου λέει εντάξει. Και μάλιστα εκείνη τη βραδιά ήμουνα με Παρθένη και τον Σπαλιάρα, όπου τους έκλεψε τα κινητά μία κοπέλα από το τραπέζι. Και τρέχανε με τη μηχανή να τα βρουν. Ήταν επεισοδιακό το γύρισμα τότε. Γι' αυτό και αποφάσισα να μην ξανακάνει. Ναι, ναι, λέω είμαι γκαντέμι, με διώξα. Φύγει από εδώ που είναι. Θα πληρώνει παραγωγή κινητά τώρα εξαιτία. Μάλιστα. Η μόνη σειρά που έχει συμμετέχει. Με τον Γιάννη Ζουγανέλη ήμουνα στο Άλτερ, στο Γιαννάκιο Μορφόπεδο. Συγγνώμη κύριε Πανόπουλο. Συγχωρεμένο, τέλος πάντων. Λοιπόν, εσείς όταν λέτε βύχη, εννοείτε τη βύση. Αυτή που πήγε σε Eurovision. Eurovision. Μάλιστα. Μάλιστα. Τον κακομοίρη. Λοιπόν, πάστε μας λοιπόν το everything. Oh, everything I fear, everything I love, everything for you, everything I try. Αυτό. Και έχω κάνει πολλά κομπαρσιλίκια. Πάντα στον Αντένα, ήμουνα στην Ένα Productions τότε. Βέβαια, αγαπημένη Ένα. Ναι, βέβαια. Απλά τότε οι κομπάρσοι έπαιρναν πιο πολλά λεφτά από ό,τι παίρνουν οι ηθοποιοί τώρα. Δεν το ξεχνάω αυτό. Τι έγινε, πάγωσε το πλατό! Έχεις πει μεγάλη αλήθεια. Άλλα χρόνια, βέβαια. Άλλα χρόνια, εντάξει. Άλλες απαιτήσεις. Και πώς σκάει αυτή η ιστορία, δηλαδή, okay, ξεκινάει το ραδιόφωνο. Εσύ, πτυχίο δεν έχεις πάρει σε τίποτα? Όχι. Μπράβο, ρε φίλε. Δεν έχω πάρει κάποιο πτυχίο. Μπράβο. Είχα πει ψέματα, βέβαια, ότι είχα πάρει το πτυχίο στη βιβλιοθηκονομία σε τι ένα θείο μου. Είναι η διοίκηση οικονομία που είχα περάσει στο Πανεπιστήμιο. Α. Το πήρε το πτυχίο, ναι. Και μετά είχε. Ψήστε. Θα ψήσουμε. Πάρε το πτυχίο και ψήστε. αλλά μετά αναγκάστηκα να πω ψέματα γιατί με ρωτούσαν και ψάχνει για δουλειά πάνω στον τομέα σου. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό. Ξεκίνησα τότε στον Champions 89,2. Ναι. 22 ετών ήμουν τότε το ραδιόφωνο, με πετάξανε 2 το βράδυ μέχρι το πρωί. Α. Μιλούσα με φυλακόβιους, με ανθρώπους που ήταν στο περιθώριο. Ωραίο αυτό. Μ' αρέσει. Ναι, ο Αυγολέμονος μιλούσε σε μένα πρώτα. Θα του στείλω πολλά χαιρετίσματα. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν. Αϊτέ μου Χρυσοφτέρουγε. Έχω μία. Έμαθα πρόσφατα μίλησα σε ένα φίλο του, να του στείλω πολλά χαιρετίσματα. Έχω μία έκπληξη με τον Αυγολέμονο το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα χαρώ. Θα το πω αυτό. Mm-hmm. Ωραίο τύπο. Και πολύ αυθεντικός. Φιλοσοφημένος. Αυθεντικός. Ναι, ναι, ναι. Να πει, δεν... Ήτανε ακροατής. Ναι, θέλω να πω, δεν φιλτράρει. Όχι, μπαμ, 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 μπαμ. Ωραίο αυτό. Άμα είναι. Είχε φίλτρο, δεν θα ήθελες να του κάνεις αφιέρωμα. Ακριβώς όπως το λες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρέπει να σου πω κάποια πράγματα. Λες και εσύ με χωρίζει ο γιατρός. Κοίτα, κάναμε. Έχει πάρει και τις ακτίνες σου. Παίρνει και τις ακτίνες σου. Εν τω μεταξύ, μια χαρά είναι. Αλλά κάνει αυτό το. Πώς το κοιτάει το 20 ευρώ περιπτεράς, δηλαδή αν είναι πλαστό, το κοιτάει και σε κοιτάει. Ο περιπτεράς το κοιτάει και σε κοιτάει. Τι είμαι ρε φίλε, παραχαράκτης είμαι. Μια κάρτα για το κινητό πήρα, δηλαδή πέρα το 20 ευρώ. Και το ξανακοιτάει. Πάρε και εσύ τα rest, αυτό είναι ωραίο tip. Πάρε το 10 ευρώ και εσύ από τον περιπτερά. Τώρα που είπα δεν φιλτράρει, εσύ φιλτράρεις. Προσπαθώ να μην. Προσπαθώ αυτό που λέω να το νιώθω και να έχει αντίκτυπο. Δεν θέλω να σκέφτομαι διπλά και τριπλά, ειδικά στη σκηνή. Ναι. Γιατί με το political correct είναι μια δυσκολία τώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι φοβάται ένα stand-up comedian? Ή θα έλεγα, όχι, το cancel, γενικά. Το cancel. Μην μπει κάτι το οποίο θα απομονωθεί, ναι, θα παίξει κάπου και θα τον πετροβολούν. Αυτό φοβάται. Συγγνώμη, δηλαδή εγώ αν αυτή τη στιγμή μου πούνε cancel Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Ναι. Να μην πω τώρα, να μην πω καμιά. Εγώ, εκτός αν δεν έχεις, αν νιώσω ότι ο Αλέξανδρος εκείνη τη στιγμή μου πει ότι αυτό που είπα απομονώθηκε ή δεν το εννοούσα, δεν θα μπω στη διαδικασία. Οπότε το καταλαβαίνω. Δεν κάθομαι τώρα εγώ να προλογιάσω. Θέλω να ακούσω. Αν η άποψή σου είναι κάποια που δεν μου αρέσει, δεν χρειάζεται να σε κάνω cancel. Δεν θα μπω κάτι στη διαδικασία, θα διαφωνήσω. Ναι, και εμένα μου αρέσει να διαφωνώ, ειδικά με ανθρώπους που αγαπώ. Δηλαδή είναι τιμωρία το cancel, ας πούμε. Συμφωνώ. Απλά ναι, δεν έχουμε μάθει να ακούμε την αντίθετη άποψη και να συνεχίσουμε να έχουμε σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο, επειδή διαφωνούμε. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πες μου ποια θέματα δεν ακουμπάς τον τελευταίο καιρό. Γιατί ίσως να μου πεις. Όλα τα ακουμπάω. Ναι, τι θέλω να πω. Αυτό το έχω καταλάβει. Εξαρτάται τι έκανες πριν, Γκρέκ. Όλα τα ακουμπάω. Λοιπόν, τι ήθελα, γιατί το ρωτώ αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε σε όλα καλοί. Ή δεν μπορούμε να έχουμε σε όλα άποψη. Ή πιστεύεις ότι ένα stand-up comedian πρέπει να έχει σε όλα άποψη? Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να έχει σε όλα άποψη, γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι προβεβλημένοι, μην το περιορίσουμε μόνο στο stand-up comedy, νομίζουν ότι μπορούν να μιλάνε για όλα και να έχουν άποψη για όλα, ενώ αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν ειδικοί. Οι άνθρωποι που εξειδικεύονται σε κάτι και αυτούς πρέπει να ρωτάμε. Πολλοί νομίζουν και κουνάνε το δάχτυλο ότι εγώ θα πω κάτι απίστευτο τώρα και wow. Δεν αλλάζει ο κόσμος.
Καλά, είχα πάει στα Λιώσια να πάρω βαθμούς από το ανιψάκι μου, έτσι. Και πήγε ο Ρώσος να πάρει για το παιδί τη πραγματική ιστορία. Πήγαινε στη δασκάλα, έτσι, την καθηγήτρια απειλητικά. Δεν διαβάζει το παιδί μου, α. Βασινιακά άντρα θα. Το παιδί το δικό μου να διαβάζει. Η άλλη είχε χεστεί. Δεν συμμετέχει. Δεν συμμετέχει. Γυρνάει στο γιο, πραγματική ιστορία. Δεν διαβάζεις ρε μαλακισμένο. Έχεις πει ποτέ κάτι που να δυσαρέστησε το κοινό, να ένιωθες ότι υπήρξε αμηχανία? Ναι, μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Πες μου κάτι που έχει συμβεί, που είναι μια φράση που ξέρεις ότι τώρα θα επικρατήσει αμηχανία, αλλά που θα την κάνεις τούμπα σε δύο δευτερόλεπτα. Κοίταξε, επειδή τηλεοπτικά δεν μπορεί να αποτυπωθεί η ενέργεια της στιγμής. Σωστά. Επειδή έχω τώρα αυτό το διαδραστικό, γιατί έχω μια παράσταση άλλη τώρα, το Ask Tsuvio, που είναι διαδραστική. Ο κόσμος παίρνει το λόγο και με ρωτάει ό,τι θέλει και είναι και σαν ψυχοθεραπεία όλο αυτό. Πήρε μια κοπέλα το λόγο. Μου λέει, είμαι η Χριστίνα, είμαι η Τάδε, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Λέω, ναι, μπορείτε να πάτε να σπάσετε στο ξύλο τον εργοδότη μου που μου έδειξε το τέτοιο του λίγο πριν έρθω στην παράσταση εδώ. Και υπήρξε μία μηχανία και λέω, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, περιμένετε μετά να πάμε να μιλήσουμε. Αυτή αμέσως, ό,τι πει ο Τσούβι. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια μπάλα σκέψης και ενέργειας, την οποία την ένιωσα, αλλά το γύρισα. Μετά ξαναχαλαρώσαμε, ξανασυζητήσαμε διαφορετικά. Δεν πρέπει να της πεις να πάτε να το καταγγείλετε αμέσως. Αυτό έγινε, συνέβη. Συνέβη, ναι. Α, περνάτε και τέτοια περιστατικά, ε. Έχω και τέτοια, ναι. Που ουσιαστικά εκεί πρέπει να τη δράσει, γιατί από τη μία είναι τώρα ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι μια κωμική βραδιά που ήρθαμε να ξεχαστούμε, αλλά είναι και ο συνάνθρωπος. Εννοείται. Τι να τη πω, μην μιλάς τώρα, θα σου πω μετά, πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται. Γιατί ήταν και σοβαρό το γεγονός. Ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός και αμέσως μετά το διαχειριστήκαμε. Μάλιστα. Σας παρουσιάζουμε το μεγάλο κλαρινίστα, τον κύριο Κοστούλα. Σούλα. Για πάμε, χειροκρότημα. Ναι. Κάθετε, βγάζει το. Το ένα το κλαρινό. Αυτό το κάνει 40 λεπτά το μεταξύ. Κάνουμε τι θα γίνει, μαλάκα, θα πιέζει. Δηλαδή, τι ποδαράκια θα κάνω, Neymar Junior είναι. Παρουσίαση έχει, τι έχει μεταγραφή. Τον πήραμε μεταγραφή στο χωριό για πάντα. Τι είναι. Και ξεκινάνε και λένε, φωνάξες τη φωνάρα για αυτός. Αυτός που βλέπεις έχει φοβερή φωνή. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά που τραγουδάει. Απλά χορεύεις πιωμένος στο πανηγύρι. Τραγουδάει κάτι. Γεια σου, Γιώργη! Μόνο αυτό καταλαβαίνει. Θυμάσαι την πρώτη παράσταση που έκανες μέσα σε κόσμο? Ναι, ήμουν αλλιώμα. Έκλεισε το μαγαζί στην Ορόρα στον Κορδαλό. Είχα πιει 9 τάγκερέι. Συγγνώμη, ναι, δηλαδή περίμενε να καταλάβω. Δηλαδή. Ναι. Είχα άγχος να βγω στο λόγο. Ναι, βγαίνεις λοιπόν. Και άρχισα να τα λέω και νόμιζαν κάποιοι ότι κάνω κάποιο πιωμένο, μεθυσμένο κάτι. Γελούσαν με εμένα και όχι με αυτά που έλεγα. Υπέροχο. Πόση ώρα κράτησε αυτό? Ένα τεταρτάκι. Α, τόσο κράτησε πρώτη παράσταση. Ναι, λίγο, ναι. Έτσι. Πληρώθηκες? Όχι. Πλήρωσα. Με 9 ποτά, γι' αυτό έκλεισε το μαγαζί. Μάλιστα, η πρώτη σου παράσταση. Ναι, στον Κορδαλό. Η δεύτερη τι είπες, ότι δεν γίνεται να βγαίνω μεθυσμένος? Όχι. Νερό, ποτό, νερό, καφεδάκι, μέχρι εκεί, άντε και ένα αναψυκτικό. Σήμερα υπάρχει κάτι που, ας πούμε, θα χρειαστείς ένα οσκάκι? Όχι, ή ένα τίποτα. Τσιγάρο πριν βγεις? Τίποτα, δεν έχω καπνίσει ποτέ. Δεν καπνίζεις, ποτέ δεν έχω καπνίσει, δεν έχω δοκιμάσει τσιγάρο, του πέφτουν εντωμεταξύ πουράκια τέτοια κάτι. Μόνο νερό και ένα αναψυκτικό και είμαι έτοιμος. Έτοιμος, δηλαδή. Ναι, θέλω να έχω τις κεραίες μου ανοιχτές, δεν γίνεται. Χρειάζεται καθόλου να έχεις αντοχή πάνω στη σκηνή? Δηλαδή νιώθεις ότι, ας πούμε, θα πρέπει να... Τρία μπουκαλάκια νερό, ναι, και μία πετσέτα έχω, τα οποία τα καταναλώνω. Γιατί κινούμε πέρα δόθε, δεν στέκομαι σε ένα σημείο. Mm-hmm. Μερικοί που δεν με ξέρουν λένε, πού θα κάθεσαι? Του λέω, σε όλο αυτό που βλέπεις. Ναι. Τι εννοείς? Αυτός με το κανόνι, ένας με ακολουθούσε με ένα κανόνι. Θυμάμαι, τον έβαλες δουλειά. Μια φορά, ναι, γιατί είναι κάποια δημοτικά θέατρα που είναι μερικοί Στάταρτ Κόμερτ, τι είναι. λέω, θα περάσουμε ωραία απόψε. Θυμάμαι μια φορά αυτός είχε ξεχαστεί, είχα πάει εκεί και έλεγα Μανόλ! Μανόλ! Το φως ήταν αλλού και εγώ ήμουν κάτω. Και έκανε μετά. Α, ναι. Είναι τέλειες αυτές οι στιγμές. Αυτό όμως τις απολαμβάνω, ναι. Κάνε μου λίγο ατυλιακό, ρετάκι. Θα με κάνει να σηκωθώ δηλαδή τώρα. Με σήκωσες τώρα. Άρα, ρετάκι, με εδώ για να μην κάνει και σημάδι. Ας σου βάλω πώς έβαλα πολύ εδώ πέρα. Δεν είμαι κοκορέτσι, ρε σιτάκι. Δεν ξέρω εγώ να τα κάνω αυτά. Άπλωσε το λίγο πιο κάτω, ρε μανάρι μου. Δεν έχω κάνει καλή αποτρίχωση, ρετάκι, δεν πρόλαβα. Με ενόχλησε εμένα ποτέ που είναι κατά ύφη εδώ αυτό? Όχι, μανάρι. Έτσι, αφού είσαι μια καλά κοπέρα. Και λίγο στην πλάτη, ρε μανάρι μου. Δεν ήξερα να γίνω υπηρέτη σήμερα. Έλα λίγο, ρε μανάρι μου, έλα.
Τέλος πάντων, θα πάρω από κάτω. Κάθε πότε αλλάζεις τα κείμενα σου? Προσπαθώ κάθε χρόνο, αλλά αυτοσχεδιάζω. Δηλαδή, επειδή είναι το χιούμορ από την παρατήρηση, στη Χαλκίδα. Πάω Χαλκίδα, είχα παράσταση. Και ξεκίνησα με αυτό που είδα λίγο πριν. Ήταν στη γέφυρα ένα στη Χαλκίδα. Είχε βάλει τα χέρια του πάνω, κοιτούσε το νερό και έκανε φοβερό! Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, να κάνουν τα νερά γύρω-γύρω. Αλέξη, πώς γίνεται όλο αυτό? Του λέω πρώτη φορά στη Χαλκίδα, μου λέει 50 χρόνια μένω εδώ και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό δεν γίνεται να μην το πω στην παράσταση. Κατάλαβες. Ένας άλλος με πέρασε για το Σοκράτη με το ηλεκτρολογείο. Και τι σου είπε? Ναι, μου λέει, εσύ είσαι? Του λέω, όλοι είμαστε, αλλά εγώ είμαι. Μπράβο για τη δουλειά σου, ευχαριστώ. Ο πατέρας σου καλά, το ηλεκτρολογείο. Τον κοιτάω, εγώ το συνεχίζω, δεν σταματάω. Ναι, ναι. Του λέω 25% σε σχέση με πέρυσι κάτω. Ω, δύσκολα μου λέει. Ο πατέρας σου καλά είναι. Του λέω, δεν πέθανε ο πατέρας μου πέρυσι από ανακοπή. Πέθανε ο Σοκράτης, του λέω, πέρυσι από ανακοπή στο χωριό. Αμά! Πότε είναι το μνημόσυνο? Δηλαδή, και φτιάξαμε. Ο γιος Σοκράτη. Ναι, είσαι ο γιος Σοκράτη. Μετά πάει σε έναν και λέει, ο Σοκράτη. Πέθανε. Και έκανε όλο. Τι λέει, πού είναι? Δηλαδή, δεν είχα ήχο. Έβλεπα μόνο κινήσεις. Πέθανε και έκανε. Παναγία μου, τίποτα δεν είμαστε. Μάλιστα. Τραβάς πολλά κι εσύ. Ναι, μ' αρέσει. Ένας κοίταγε την αφίσα μου στα Γιάννητσά, δεν είχε τα γυαλιά του. Ποιος μαλάκας είναι αυτός? Κάνει σε μένα. Σε σένα. Του λέω, μη βρίζεις, ο Μακρόπουλος είναι. Ο Νίκος. Και μου λέει, έχει Μακρόπουλος σήμερα. Λέω, 11 η ώρα. Δεν είπανε τίποτα. Του λέω, είναι σολτά του. Α, θα έπαιρνα τη γυναίκα μου, θα πήγαινα. Του λέω, 8 η ώρα είναι, γιατί δεν πας? Ποιος κανονίζει τώρα? Δηλαδή, βιώνω καθημερινά. Πράγματα με, που μιλάω, συζητάω με όλους. Μπράβο, ραπ. Ξέρεις, όλα εδώ έχουν ξεκινήσει. Όλα εδώ. Ο Λάρι Μπέρτ από την Ίσυρο ήρθε εδώ και έμαθε να κάνει figure eight. Καλός. 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 Είναι καλός. Δεν ξέρω, 5-6 είναι, πώς είναι. Γιατί το κουμπό. Ναι. 3-5. Κάνει σουτάκια. Κύριε Αλέκο, να σε ρωτήσω μία, γιατί φαίνεται σε παλιό καράβιση. Για ένα μοντέλο τώρα. Πόσο καιρό? 2-3 μήνες. Κάνει σέρβις. Καταρχάς, έχεις βγάλει και τραγούδι από τη μαθαίνω και έγινε viral. Ναι, είναι μια νέα σειρά που έχουμε με την, το λέω, την Novibet για τα πανηγύρια, όπου θα κάνουμε κάποια τραγουδάκια όλο το χρόνο, χιουμοριστικά πράγματα, αναφορές που έχουμε στην καθημερινότητα και θέλουμε να τις κάνουμε τραγούδι. Τώρα γράφω για τον Κυφισό για την κίνηση. Το πρώτο τραγούδι τι? Η Προβατίνα. Η Προβατίνα. Ψάχνω μια γυναίκα μέσα σε όλη την Αθήνα που να τρώει με τα δυο της χέρια προβατίνα. Άντε πάλι. Νάντσι Αντωνίου. Δεν. Α. Προβατίνα, αυτά, χέρι, Κυριάκη. Βιωτία. Παϊδάκι, βιωτία. Και μια γυναίκα μέσα σε όλη την Ελλάδα που να ρίχνει το κρεμμύδι μέσα στη φασολάδα. Αυτό είναι το. Το δεύτερο τραγούδι με τι θα έχει να κάνει? Με τον Κυφισό και την κίνηση. Δηλαδή. Πάλι δημοτικό? Όχι, ένα τσιφτετελάκι θα είναι. Ναι. Τον Κυφισό και όλη την κίνηση. Κουνήθηκε η ουρά μας, έχω συγκίνηση. Άσε μας πιάνω το χέρι, φίλε. Ναι, εντάξει, αυτό με. Αν έχεις κάποια πρόταση για εκπομπή, μπορείς να μου την κάνεις από εκεί. Και μετά κάτσε να δεις πως το γράφω τι λέει. Μα πάλι εγώ θα αργήσω, πολύ θα αγχωθώ. Σε λίγο μπροστά στα κτέλ που θα κατουρηθώ. Που είναι αλήθεια, δηλαδή πάρα πολύ. Έχεις σκεφτεί να βάλεις χωνί? Είναι δική μου ιδέα το χωνί. Ποιο χωνί? Στην κίνηση. Πρέπει να έχεις ένα χωνί. Δηλαδή. Και μπουκάλι. Και. Ναι, ναι. Α! Αποδοχή cookies. Α, ναι, α, το καταλάβατε. Εδώ. Μάλιστα, τώρα ναι. Το κατάλαβα τι θες να πεις. Γιατί δεν σε έχει. Δεν με έχει. Τέτοια ώρα που πας 5 η ώρα. Εγώ δεν έχει άνθρωπο την ώρα που πάμε, ξέρω το πρωί. Μάλιστα. Ναι. Εσύ τι είναι, πώς το ραδιόφωνο? Επειδή έχω το 8 με 10 εγώ, ναι. Φεύγω 7 η ώρα στον Κυφισό. 7 παρά, φεύγω από το σπίτι. Να πούμε σε ποιο ραδιοφωνικό είναι. Ναι, Sport FM 94,6 με τη Μαρία Ζεφυράτου. Έκτος χρόνος. Ναι. Πέρασαν. Έκανες και στον άλλο σταθμό. Και στο Happy 104 που θα ξεκινήσει. Τι ώρα? Εκεί βάζω τη φωνή μου σε σποτάκια. Είναι το ίδιο μήλο. Ναι. Κατεβαίνω κάτω, κάνω τα σποτάκια και φεύγω. Και λέω στην κυρία, σε αργή κίνηση, βλέποντας τα όνειρά μου να τελειώνουν, συγγνώμη, αυτά τα σκυλιά είναι δικά σας? Και μου λέει, αυτά γλυκούλικά μου, τα μαζεύω από το δρόμο. Ερώτηση δεύτερης ευκαιρίας. Και τα προωθείτε σε κάποια φιλοζωική ή σε οικογένειες? Απάντηση. Όχι, δικά μου. Εάν νοικιάσω εγώ το σπίτι, εγώ μείνω από κάτω εκεί σε άλλο σπίτι, γι' αυτό δεν την ενοχλούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία, ρε Σέλεκ. Και τα προλαβαίνεις όλα, ρε φίλε. Τα προλαβαίνω όλα. Γιατί είσαι συνεχώς σε ταξίδια. Ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ. Ανεβαίνεις στη Θεσσαλονίκη, είσαι στο Βεργίνα. Τις Πέμπτες είμαστε στο Βεργίνα. Sold out, για πολύ πάμε καιρό. Πάμε πάρα πολύ καλά, ναι, sold out. Στο Βεργίνα, να πούμε στο θέατρο του Καζίνο. Ναι. Ναι. Καταπληκτικό, Chesterfield καρέκλες και τέτοια.
μου έρχονται από κάτω, κάτι περίπου. Πλάκα έχει, ωραία. Περνάμε καλά. Η Θεσσαλονίκη μαγική. Με αγαπά, είναι μαγική, δηλαδή μαγική. Θα έφευγα αύριο το πρωί για Θεσσαλονίκη. Αλλά όσοι μένουν εκεί μου λένε, μην εκεί που είσαι, είναι μόνο για βόλτα. Λέω, γιατί ρε παιδιά, άκουμε εμένα που σου λέω, μου λένε μερικοί. Και πέρα... έχουν και αυτοί και φυσό, έχουν το flyover τώρα. Το ξέρω. Να πούμε τι είναι το flyover, γιατί το συζητάω εδώ στην Αθήνα και δεν το καταλαβαίνουν. Ο flyover είναι ο αυτοκινητόδρομος που θα φτιάξουν πάνω από τον περιφερειακό. Δηλαδή ουσιαστικά είναι έτσι ο δρόμος. Πρώτη φορά θα το δούμε στην Ελλάδα αυτό. Μπράβο. Θα φτιαχτεί πάνω από τον περιφερειακό ένας ακόμη δρόμος που αυτό. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι το 1980 τόσο φτιάξαμε την πρώτη τρύπα του μετρό. Η απάντηση. Ναι. Πασόκ ήταν η απάντηση. Η απάντηση, ναι. Και ακόμη δεν έχουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη. Άρα τώρα, flyover ναι. Θα γίνει το 2042, υποθέτω. Δεν ξέρω αν θα γίνει και μακάρι να γίνει. Μακάρι γιατί... να γίνει. Ναι. Διότι έπαθα σοκ με την κίνηση που έχει γίνει. Τρελάθηκα εγώ. Μου λέει ότι θα είσαι, μου λέει, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εγώ έμπαινα στην πόλη, σε μία ώρα και 40 λεπτά. Λέω, θα έχει χαλάσει το GPS. Τελικά είχε χαλάσει η ζωή μου. Ναι, ναι, συγκλονιστικό, φοβερό. Έπαθα σοκ. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί είναι άδικο η Θεσσαλονίκη να έχει κίνηση. Μία πόλη, με, θέλω να πω, μικρές αποστάσεις, με τόσο μπορείς ευθεία. Με τρεις δρόμους έχει. Είδες πως πουλάω εισιτήρια από την Αθήνα. Βέβαια, με τρεις δρόμους έχει. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Να ευχηθώ στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Κώστα Κλαπαρχίδα, ό,τι καλύτερο για το Σύλλογο και την ομάδα. Ο χορόστρος είναι ελεύθερος, Νεκτάρια κοκόνι, Σ' αγαπώ πολύ, Σκουθεί που όλοι απάνει για χορόστρο. Πες μου λίγο, σαχώνει μετά, Αλέξανδρε, από εκεί που ο Αλέξανδρος είναι τόσο επιτυχημένος και τον αγαπάει ο κόσμος, να γίνει κάτι και να μην είναι πια ο αγαπημένος τους. Δεν το σκέφτομαι. Ναι. Δεν το σκέφτομαι. Απλά ζω με την κάθε μέρα. Θα συμβεί, αλλά έχω φοβερή μνήμη και θυμάμαι τα προηγούμενα εγώ. Εγώ θυμάμαι όλα μου τα ευτράπελα σε stand-up, σε ραδιόφωνα, με αυγοθήκες μέσα, αυτά τα ραδιόφωνα που κάπνιζε ένας προηγούμενος και «Μια χαρά είναι, πες και πες τα!» Ναι. Και σου ρίχνε και μια τελευταία τζούρα. Ή ξέρω, εγώ θυμάμαι που πήγα σε παράσταση και έρχεται ο Ιχολήπτης και μου λέει «Να σου πω, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Τι, δεν έχουμε μικρόφωνα». Τι εννοείς, δεν είναι καλά. Όχι, δεν έχουμε μικρόφωνα. Τι εννοείς, ο πατέρας μου είχε ένα πρόβλημα και δεν μου ανοίγει το σπίτι να πάρω τα μικρόφωνα. Και έπαιξα όπως έπαιζε παλιά η Μαρινέλα. Του συγκέντρωσα εκεί. Κάμια... αλλά τα τελευταία κάτι ζευγάρια δεν ακούγανε. Αφού μου κάνανε. Και φύγανε. Λέω, τι να κάνω, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Τα έχω ζήσει όλα. Ναι. Τώρα πια έχεις το δικό σου Ιχολήπτη, έχεις τη δικιά σου. Έχω μία ομάδα που. Ναι. Έχω ένα ράιντερ που το κανονίζουμε πάντα, ναι, γίνεται μία πρόβα. Ναι, υπάρχει okay. Κάτι πιο επαγγελματικό. Υπάρχει, πλέον, ναι. Τα έχω αγοράσει όλα εγώ. Τώρα ναι. Είναι όλα... Για να είμαι σίγουρος, ναι. Αλλά είναι απόλαυσή μου οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να συνεργαστούν. Είναι κωμωδία για μένα. Δεν μου αρέσει το καλογιαλισμένο, το κουρδισμένο, το τέλειο. Το συχαίνομαι. Θέλω πάντα κάτι να συμβαίνει. Σε μία κουρτίνα σε ένα θέατρο, νομίζω στην Άμφισσα, δεν έβρισκα από πού να βγω. Ήταν τόσο παχιά η κουρτίνα. Είχε τόσα ακάραια πάνω. Πρέπει να ήταν από τη μεταπολίτευση αυτή η κουρτίνα. Και έκανε έτσι, είχε παίξει εισαγωγή και φαινόταν ένας άνθρωπος που πνιγότανε. Και τελικά τη σήκωσα και βγήκα από κάτω. Και μου έλεγαν, μα σου είπα ότι η τρύπα είναι δεξιά. Δεν σου το είπα. Ήταν σοβαρός αυτός. Ναι, αυτοί είναι πάντα σοβαροί. Πάντα σοβαροί. Και σε συχαίνονται που έχεις κόσμο και έχουν δουλειά. Έχεις πολύ δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο. Γιατί μα έχω συνηθίσει δευτερότητα που είναι 7 άτομα. Σωστά, γιατί αυτοί θα πληρωθούν το μήνα τους κανονικά. Τώρα, ή έχει ένα άτομο, ή έχεις 5.000 άτομα, γι' αυτό τα 5.000 άτομα είναι μεγάλη κούραση. Τι λες το, sold out. Δεν θυμούνται να το πούνε, ναι. Πού είναι, εγώ κάτι παιδικά έχουν εδώ. Μια ιστορία μου έπρεπε να σε ρωτήσω. Για ένα ταξιτζή σε ένα νησί που σε γυρνούσε γύρω-γύρω. Ποια λες. Γιατί μου έχουν συμβεί πολλά. Πες μου ένα ταξιτζή. Όχι, ένα ταξιτζή στη Ρόδο μου είπε, εσύ κάνεις αυτά τα κόλπα. Λέω, ναι. Εδώ έχουν μπει πολύ διάσημοι. Του λέω, να σε καλά, ρε φιλαράκι. Εδώ καθόταν η Τζολί. Εκεί που κάθεσαι, η Ατζελίνα Τζολί. Τίποτα το ιδιαίτερο, μου είπε. Του λέω, παρακαλώ, μέτρια. Του λέω, έχεις φωτογραφία από τη γυναίκα σου. Δεν έχω γυναίκα. Α! Τίποτα το ιδιαίτερο. Το είπε, ήταν κατηγορηματικός. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αφού σκέφτηκα την ίδια την Ατζελίνα, θα έχει λόξιγκα. Κάποιος ταξιτζής τη μελετάει. Έχω πέσει σε ταξιτζή. Ναι. Που μόλις έλεγε αυτό που έλεγε, μετά με ρωτούσε. Δηλαδή. Α. Πήγα κάποια στιγμή, χθες είχα ένα δρομολόγιο, τον πήγα στα ΚΤΕΛ και τον άφησα εκεί. Ε? Πήγες. Και. Τι άκου, συνέχισε. Ναι. Έχω δύο παιδιά, πηγαίνουν στο φροντιστήριο, πληρώνω πάρα πολλά, δεν μας μένει τίποτα στο σπίτι. Ε?
Εσύ εκεί ρωτούσες και εσύ ή έλεγες δέσουμε. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα και το κοιτούσα γιατί κάθομαι και στο μπροστά κάθισμα πάντα εγώ. Και εγώ, ναι. Ναι. Τα αδέρφια μου δεν τα πήραν όλα στο χωριό, δεν έχει δύο κτήματα, είχε ο παππούς, ο πατέρας μου, πέθανε και η μάνα μου και τώρα τα έχουν πάρει όλα τα αδέρφια μου. Ε? Τι έλεγα. Τι να πω. Μα τι να του πω. Τώρα ίσως να με βλέπει αυτός, μάλλον μόνο το κάνει συνεχώς. Ναι. Ναι, έλεγα. Άντε, για απάντησε εσύ σε αυτή την ερώτηση. Τι να απαντήσει, αυτό. Ε, είναι ρητορικό, δεν είναι. Ναι. Τέλειο το Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό. Φοβερό. Είναι πολύ καλό. Θα μπορούσε να κάνω ολόκληρο. Και εσύ θα μπορούσε να κάνει ολόκληρη φάση μεταξύ. Ιστορίες ταξιτζίδων. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο. Αλλά τώρα με ξέρουν. Εσέναν έλεγα ότι είμαι Ελληνοαμερικάνος μποξέρ. Δηλαδή, εμένα οι ταξιτζίδες είναι και κατεβαίνω τώρα, ήρθα από Οχάιο και έκανα κάτι τέτοιο μέσα στο ταξί και λέει μπράβο, μπράβο, βάρα, βάρα, βάρα. Τσακισέ του όλου. Ε, και να μην και δεν το ίδιο. Να είναι μια ασθένεια. Να σου πω, ακόμη και όταν είσαι μέσα σε ένα χώρο που είσαι μόνος σου, σε ένα ταξί, στο γιατρό. Μου μιλάνε όλοι. Δεν καταλαβαίνεις. Προσπαθείς να κάνεις πλάκα, να περάσεις καλά και ο ίδιος. Ναι, ναι, το κάνω αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά κάνεις μικρές. Μα για μένα τα κάνω όλα. Ναι, δεν τα κάνω για τον κόσμο. Και εσύ για σένα τα κάνεις. Δεν τα κάνεις για τους άλλους. Ψυχοθεραπεία. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ πάντα όταν γίνεται κάτι βλέπω το γύρω-γύρω, δεν βλέπω το κεντρικό γεγονός. Mm-hmm. Δηλαδή τράκαρε κάποιος, θυμάμαι και είχε βγει ένας. Με αυτό το μαλλί Mozilla Firefox, το κλασικό, το κατάρτι από καφενείο, και έκανε «Ήρε, ήρε, προσοχή, ρε». Και είχαν διαλυθεί τα μάξια. Και πάει σε αυτό και του λέει «Πσστ, να καλέσει το τότε, το ανακριτικό», του λέει το οδηγό. Ο οδηγός κούτσενε. «Τι, να καλέσει το ανακριτικό, φταίει, μην τον αφήσει να φύγει». Έκανε και αυτό. Και εγώ απλά παρατηρούσα αυτόν τον άνθρωπο. Το είναι συγκλονιστικό. Ότι παντού υπάρχει ένα τέτοιο τύπο τρεφή. Πάντα. Εγώ νομίζω ότι βγαίνει πάντα κάποιο κάνει. Ω, εδώ έχει πάρει μασκή, είναι 3.000 ευρώ ζημιά. Έχει μεικτή ασφάλεια, όχι. Ιδονίζονται, σε βλέπουν να ταλαιπωρείσαι. Ναι, είναι αυτοί που λένε σύνταξη, εμείς πήραμε, εσείς δεν θα πάρετε. Και πήγα σε κηδεία ανθρώπου που δεν ήξερα. Δηλαδή, εκεί παρατήρησα κάποιου τύπου. Ο πρώτος τύπος είναι ένας που μπαίνει στην κηδεία, το θάβουν τον άλλο κανονικά, και φωνάζει. Ανιψιέ, τι έγινε, καλά είσαι! Καλά είσαι! Πέθανε ο θείος, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να το φέρουμε πίσω! Του κάνει ο παπάς ησυχία. Βούλωσε το! Μαλάκα, φωνάζουν δυνατά. Σε πληρώνω! Λένε κάτι τέτοιο. Θέλω να μου πεις την αλήθεια τώρα, μου γεννήθηκε αυτή η ερώτηση βλέποντας. Ναι. Έχεις κάποια παράξενη εμπειρία σε ανδρολόγο? Ναι. Αυτή την ερώτηση δεν την έχω κάνει σε κανέναν. Απλά φαντάζομαι τον Αλέξανδρο. Γελούσε. Να πρέπει να κατεβάσει τον παντελόνι του, να δείξει το μόριό του. Ναι, ναι. Μας βλέπει. Μας βλέπει. Μας βλέπει τώρα. Μας βλέπει. Είναι ο ουρολόγος, ανδρολόγος μου από το Χαϊδάρ. Δεν χρειάζεται από το. Ναι. Αλλά μου έκανε έλεγχο και γελούσε. Γιατί θυμήθηκε κάποια βίντεο από το πρωί. Και με εξέταζε από κάτω και γελούσε. Πιστεύεις ότι είναι παράξενη φάση την ώρα που. Να σου χαϊδεύει το κεφάλι ο ανδρολόγος. Να του χαϊδεύεις εσύ. Το δικό του. Αυτό σας ελέγξει. Γρηγόρη, ελέγχεις εσύ τον ανδρολόγο σου. Δηλαδή πας και λες, για να δω, μήπως έχουμε διαφορές, γιατί το δικό μου στρίβει προς τα δεξιά. Έχεις πολύ δίκιο. Ναι, εσύ να χαϊδεύεις το δικό του. Θεωρείς ότι είναι παράξενο να χαϊδεύεις. Ωραία, υπάρχει κάπου αλλού που έχεις νιώσει άβολα, ή μάλλον να έχεις πει, ας πούμε, αστείο. Σε κηδεία με πιασπαστικό γέλιο. Γιατί εγώ είμαι παπαδοπέδι και πήγα, ο πατέρας μου δεν οδηγάει, και πήγαινα και τον έπαιρνα από την κηδεία και είχε πεθάνει άνθρωπος που δεν ήξερα και έλεγε η κυρία, είχε πεθάνει ο άνθρωπος, είχες πολλά να δώσεις Γιώργο, 97 χρονών, και λέει ένας εκεί ξάδερφος, τι δάδινε μωρέ πανελλήνιες. Και με έπιασε, εγώ δεν ήξερα κανένα και με είχε πιάσει ασπαστικό γέλιο, και άλλη μια φορά σε μια κηδεία, ήταν ένα μικρό παιδάκι, παλιά στα χωριά θυμάσαι που έπαιρναν τα παιδάκια σε κηδείες. Εγώ. Εγώ. Εγώ έχω φάει ξύλο δίπλα σε νεκρό. Γιατί? Γιατί του πίεσα το αυτί. Και τι του πίεσε. Ήταν πεθαμένος και εγώ καθόμουν δίπλα σε, και όπως του πίεσα το αυτί, πήγε το δάχτυλο μου μέσα. Ήταν πεθαμένος άνθρωπος. Και μου κορβατώ, τι κάνεις, και το και του βάζε λουλούδια έξτρα εδώ στο πλάι. Και άλλη μια φορά σε μια κηδεία ήταν ένα παιδάκι. Πετάγανε χώμα στο νεκρό, 100 χρονών, μια χαρά, και πάει ένα άλλο παιδάκι και πετάει μια τέτοια πέτρα. Πού τη βρήκε και κάνει, θείε! Γκάγ! Πάνω στο φέρετο, τον έστειλε 4 μέτρα μέσα. Πάντα οι κηδείες
Έχουν γίνει. Περιέχουν, ιδιαίτερα όταν είναι άνθρωποι ενώ που είναι στην ώρα τους. Κοίταξε, το σημαντικό είναι να μην είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής. Ξεκινάμε από αυτό. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει, γιατί ουσιαστικά δεν θα βλέπεις και τίποτα. Απλά θέλω να πω σε κηδείες που είναι, ρε παιδί μου, ανθρώπων μεγάλων και ξέρεις ότι δεν είναι κάτι, ένα δυσάρεστο γεγονός. Ακριβώς συμφωνώ. Παίζει ρόλο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι ηλικία είναι και σε τι συνθήκες έχει φύγει. Αλλά όταν είναι, ας πούμε, 95, 98, εκεί που λες, OK, μακάρι να φτάσουμε εκεί. Εκεί οτιδήποτε και να γίνεται. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ένα φίλο μου που έπεσε μέσα. Στο Λάκκο, την ώρα πήγαινε πίσω. Πήγες βαρ. Όπως, ας πούμε, και οι γονείς της Νάνσης. Ναι. Πήγαν σε λάθος κηδεία. Υπέροχο είναι. Αυτό δεν είναι σενάριο. Κάθισαν, άκουσαν τα πάντα, φτάσαν μέχρι και μετά κατάλαβαν. Όταν πήγαν να σπαστούνε. Δεν είχε μουσια η Κατερίνα. Ναι, εγώ έχω ακολουθήσει λάθος επιτάφιο στο Περιστέρι. Γιατί δεν υπάρχει λάθος επιτάφιο. Ναι, στο πατέρα μου έχει 45.000 ενωρίτες στο Περιστέρι. Συναντήθηκαν δύο επιτάφοι, έστρεψαν οι άλλοι, ακολούθησαν τον άλλο επιτάφιο. Εγώ έβλεπα ράσα αυτά, πάω πιο κοντά, με κοιτάει, ένας δεν ήταν ο πατέρας μου. Με το θάνατο πώς θα πας. Από ό,τι κατάλαβες, μια χαρά. Ναι, θέλω να σου πω ότι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να σατιρίζω με έναν τρόπο που δεν προσβάλλω αυτό που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αν μου βρεις έναν που θα τον αποφύγει, θα τον πιστέψω για πάντα. Λοιπόν, Αλέξανδρε. Γρηγόρη. Αλέξανδρε, Γρηγόρη. Κλείνουμε έτσι. Αλέξανδρε, Γρηγόρη. Πριν φύγεις, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Βεβαίως, χαρά μου. Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά, επειδή ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και τα αθλητικά, είναι ένα ποδόσφαιρο που είναι πολύ μοναδικό. Δηλαδή, ουσιαστικά, όλος ο ποδοσφαιριστής είναι το κεφάλι μας μόνο. Και ουσιαστικά θα βάζουμε γκολ. Με το κεφάλι. Με το κεφάλι, αλλά φυσώντας. Ωραίο ακούγεται. Είσαι έτοιμος. Όχι, και θα το ευχαριστηθώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Για την, με ποιους θες να είσαι, με εμάς ή με τους άλλους. Πολύ σημαντική ερώτηση. Θέλω να είμαι με εμάς. Με εμάς. Ναι. Είμαστε μαζί. Πάμε μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λίγο να βγάλω εγώ το σακάκι εδώ, γιατί θα χρειαστεί λίγο να... Να κουνηθούμε. Να κουνηθούμε λίγο, πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, ένα χειροκρότημα για τον Αλέξανδρο. Πάρα πολύ ωραία. Ο ντράμερ μας είναι από εδώ, είναι τα παιδιά, δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Βεβαίως, είναι η Prestige. Ναι, η Prestige είναι μόνο, είναι ο Νίκος, ο Διονύσης, ο άλλος ο Νίκος. Λοιπόν, σε ποια θέση θες να παίξεις, εδώ είναι τερματοφύλακας. Θέλω να παίξω επίθεση. Επίθεση, πας εκεί εσύ, πάρα πολύ ωραία. Οπότε, παιδιά, μπείτε. Τι κάνω εδώ. Κοίτα να δεις, εγώ σκέφτηκα να πάνε οι τρεις που είναι Νίκος. Σωστά. Και να πάμε εμείς είναι... Εγώ δεν χρειάζομαι καρέκλα και όρθιο. Πού θα κάτσεις, στο τέρμα. Κάτσε τέρμα. Θες να κάτσω τέρμα, είσαι σίγουρος. Ναι, κάτσε τέρμα. Γρηγόρη, εσύ που είσαι καλό. Πείτε εσείς παρακαλώ, στο κόκκινο. Εσείς κάτσε εδώ, δεν έχει κι άλλη θέση. Όχι, εδώ είμαι. Να βάλω γκολ εκεί. Πρέπει να βάλουμε τα σκουφάκια πρώτα, έτσι. Όπα, σε παρακαλώ, η μπλε. Έχει αναπνευστήρα ή και το σκουφάκι. Μισό λεπτό, δεχτήκα. Παιδιά. Μισό λεπτό. Έτοιμο. Να σου πω, δεν βλέπω, το έχω χαμηλά. Καλώ. Πολύ. Ναι. Θα σας βοηθήσω. Εδώ βάλα λίγο στήλ. Ωραία. Δεν βλέπω ρε μαλακά κι εγώ. Τέλεια. Πολύ καλός. Κουκλάκι. Κατεβείτε, πάμε. Τι κατεβείτε. Εγώ κατεβασμένος είμαι. Έλα, πείτε. Πάσε εσύ. Ωραία, φίλε. Ποιος θα είναι, διαιτητής, ποιος θα είναι, ρε παιδιά. Κανείς. Ρε εσείς, δεν... Έλα. Λες και είμαστε στη βουλιαγμένη. Σκολυπάμε. Γύρω-γύρω με τις πάνες πάλι με την κεφάλι. Αμάρε, Νίκο, αμάρε. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή, ρε. Γέννησε. Μα το βλέπω με ταλαιπωρία, μαλακά. Να σου πω. Εγώ είδες τι έκανα. Χρειαζόμαστε ένα διαιτητή. Μπήκαμε όλοι μέσα. Πού είσαι, Βασίλη. Έλα, ρε φίλε, για διαιτητής λίγο. Φέρε και την μπάλα. Βασίλη, έλα εδώ, εγώ την κάνω την μπάλα. Λοιπόν, θέλουμε χρόνο, παιδιά. 45 δευτερόλεπτα το ένα ημίχρονο, 45 δευτερόλεπτα το άλλο, ε. Ή όχι 45, 90 δευτερόλεπτα όλο μαζί. Όλο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα. Έτσι καλλιώς. Λοιπόν, ξέρεις όμως, μπορούμε να το γυρίσουμε. Κάποιος με κουφτώνει εδώ από κάτω. Ο Νίκος είναι λες και... Εσύ είναι... Γιατί δεν μπορείς να πείσεις το κεφάλι σου μέσα στα... Βρίσκουν τα μούσια. Μάλλον για να σου πω. Συγγνώμη λίγο. 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα κάθε ομάδα να πει τα. Σίγουρα. Ναι, 10 δευτερόλεπτα κάθε ομάδα να πει τα σχόλιά τη. Μισό λεπτό, ξεκινάμε πρώτα η μπλε. Μου δίνει πάσα. Σου δίνει πάσα. Και βάζει γκολ. Με το μουσί μπορεί να αποκρούσει. Με το μουσί μπορεί να αποκρούσει. Με το μουσί μπορεί να αποκρούσει. Θέλω να είσαι. Άρα και εσύ. Λοιπόν, δώστε τα χέρια σας από κάτω. Παιδιά, είναι τέλειο! Θα έχουμε όλοι COVID! Τα χέρια σας από κάτω. Όχι εσείς, το δικό μου θέλω, το συμπέκτη. Τα χέρια σου, ρε, Αλέξανδρε. Ωραία, πάμε.
Πείτε κι εσείς, πείτε κι εσείς. Εγώ επίθεση, μάγκε. Ψηλά, ψηλά. Από εκεί δεν πρέπει να γυρίσει να βάλει γκολ. Τι κάνει από εδώ και πέρα. Από εκεί πάσα και τέτοιο. Ωραία. Πάμε. 3-2. 90 δευτερόλεπτα, Βασιλέ. 3-2-1. Πάμε. Πάμε. Πάρτο, ρε φίλε. Κάνε το χέρι σου. Με το τσίνο, ρε φίλε. Βοήθεια εκεί πέρα. Έλα, ρε φίλε. Δώσε, δώσε, δώσε. Όχι. Πόπα, πόπο, σάλια. Μεταξύ του παίζουν. Πόπα! Πόπα για να μην πει. Μην με δίνει! Σιγά 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 σιγά. Τι κάνει όλο το πανέρε. Τίποτα εδώ, Βασίλη, δώστε ρε Βασίλη. Ε, Βασιλάκι. Δώστε. Δεν έχει stop. Συνεχίζεται, παιδιά. Χρήστηνα. Ωραία, κόλπα. Πάμε στα 90 σερή. Δεν μπορεί να μην πει κόλπα, παιδιά εδώ πέρα. Μπράβο, μπράβο, έλα, Αλέξανδρε. Δώστε και ένα πέρα. Δώστε. Μπράβο, μπράβο. Όχι, αυτό. Όχι, ρε σου λέω. Άστο, άστο. Έλα. Δώσε! Έλα! Κουσάλιο! Άρα και γρήπη αλφα! Και γρήπη αλφα! Πάρτο! Θέλω να θέλω ρίτινα! Δώσε, Ρονίκο! Δεν πειράζει, έχουμε παράταση! Έλα! Έλα ρε ένα γκόλ να πει ρε! Έλα ρε! Ωραία, πάρα! Μηδέν. Έλα ρε δύο! Έλα, νομίζω να με φιλήσεις! Εντάξει ρε φίλε! Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Έλα, βάλτε και κεφάλι. Βάλτε κεφάλι. Να το να. Όχι, ρε. Να το να. Λοιπόν, πάμε να σα πω. Στε. Κάντε και τα χέρια έξω. Πάμε και με ένα χεράκι τώρα. Αφού δεν έχει πει και γκολ, ένα χεράκι έξω. Αλέξανδρε, ένα χεράκι έτσι. Και ό,τι γίνει, γίνει. Μπράβο. Δώσε. Όχι, μπράβο. Δώσε. Δώσε, Αλέξανδρε, μπορεί. Όχι, ρε. Δεν μπορεί. Όχι, ρε. Όχι. Πάσα, πάσα. Γκολ! 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 Μπράβο. Δώσε ρε Γρηγόρη! Δώσε να είπε! Το Γρηγόρη! Δώσε το μυαλό! Αφού είναι out! Έλα ρε ξέρε! Βάλτο! Βάλτο! Όχι ρε! Τι έπιασε ρε! Τέλειο πόλο! Τι έπιασε! Καλύτερο πόλο είναι αυτό! Αυτό δεν είναι πόλο, αυτό είναι κόλο! Αφού θα μην το πιάνε εγώ κάτω! Έλα εγώ είμαι! Έλα δώσε! Το Γρηγόρη! Κάτι Γρηγόρη! Βάλτο! Βάλτο! Τυριρίρι! Όχι! Όχι! Μην Νίκο, μην το βάλεις! Oh!